Ο σύλλογός μας εδώ και μερικά χρόνια προσφέρει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους στους συμπατριώτες μας. Αυτό το κάνουμε περίπου 5 χρόνια. Ήδη στον φετινό προγραμματισμό του 2019 προγραμματίσαμε και δώσαμε μέχρι τώρα σπυρομετρήσεις περίπου σε 200 ανθρώπους. Προσφέραμε δωρεάν κρέμες αντιηλιακές σε 200 παιδιά στη Νέα Πέραμο. Τον περασμένο μήνα 70 άνδρες κάνανε με δική μας προσφορά, δωρεάν προσφορά, πλήρη προστατικό έλεγχο με την βοήθεια του Ιατρικού Συλλόγου, με τον ουρολόγο, οι οποίοι φέτος κάναν πλήρη ουρολογική εξέταση. Δηλαδή, εκτός του ουρολογικού ελέγχου, κάνανε και υπερηχογράφημα. Δηλαδή, μια πλήρη εξέταση. Τα αποτελέσματα είναι τα εξής. Ένα 7% από αυτούς μας είπαν ότι υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται στην αρχή και δεν μπαίνουν στη διαδικασία της νόσου. Δεν μπαίνουν δηλαδή στην βάσανο να μπουν μέσα στην αρρώστια. Τον Οκτώβρη προγραμματίσαμε και δίνουμε ήδη εξετάσεις για το μαστό. Μαστογραφίες. Οι μαστογραφίες αυτές γίνονται στην ευρωιατρική, πλήρης αφιντέα που λέγεται τώρα, έτσι, πλήρης μαστογραφία με έγχρωμη εικόνα και αυτά όλα στο γυναικείο πληθυσμό. Η διαδρομή, οι εξετάσεις αρχίσανε, μάλλον οι εγγραφές και ο προγραμματισμός άρχισε από την περασμένη Δευτέρα, θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή, 16 του μηνός νομίζω. Μέχρι τώρα έχουν εμφανιστεί 70 γυναίκες, περιμένουμε ακόμη περισσότερες για να κάνουν αυτήν τη σπουδαία εξέταση. Απευθυνθήκαμε στο Δήμαρχο, στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και παρακαλέσαμε τον κύριο Παπά μέσα από τις δομές τους να ειδοποιήσουν όλες τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα κοινωνικό και πιστεύω το κοινωνικό πρόβλημα συνυπάρχει με το οικονομικό, να έρθουν και να κάνουν την εξέταση. Σας λέω πάλι ότι όταν ο καρκίνος πιαστεί στην αρχή και μάλιστα ασυμπτωματικά, δηλαδή δίχως να δώσει συμπτώματα, θεραπεύεται. Δεν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη διαδικασία της αρρώστιας. Παρακαλούμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, καταρχάς τις Καβάλας και ιδιαίτερα αυτές που είπα προηγουμένως, να έρθουν σε μας, να έρθουν και να κάνουν τις μαστογραφίες αυτές. Τα γραφεία μας βρίσκονται Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9, στο παλιό ΠΙΚΠΑ. Το γραφείο μας εργάζεται, είναι ανοιχτό, είμαστε θελοντές, δεν είμαστε υπάλληλοι, δεν έχουμε υπάλληλο. Από τις 10 μέχρι και τις, από τις 10 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, ας προλάβουν να έρθουν για να κάνουν αυτές τις σπουδές εξετάσεις. Έχουμε στο μέλλον, επίσης ασχολείται ο σύλλογός μας και με κοινωνικά θέματα. Έχουμε μια σπουδαία διάλεξη στις 22 Νοεμβρίου. Ο καθηγητής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, ο κύριος Μιχάλης Καψιμάλης, θα έρθει και θα μας μιλήσει για θέματα ραδιοκυμάτων. Αυτά τα ραδιοκύματα που τα έχουμε πια συνέχεια στο αυτί μας. Μας κάνουν κακό. Θα μας το πει ο κύριος Καψιμάλης, ο Μιχάλης Καψιμάλης, επάνω στα θέματα αυτά. Επίσης, έχουμε και τον διευθυντή της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Καβάλας,
ο οποίος θα μας μιλήσει για ένα άλλο φαινόμενο που παρουσιάζεται και το βλέπουμε και στα παιδιά μας. Είναι αυτό της εξάρτησης από το κινητό τηλέφωνο. Αυτά τα θέματα λοιπόν τα σπουδαία και προετοιμάζουμε και ένα άλλο θέμα σχετικό με την ρήμπαση της μυρωδιές που συναντάμε στην Καβάλα. Ένα θέμα το οποίο και γι' αυτό θα μιλήσουμε με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο το Δήμο Κρήτη. Αυτά είναι τα προγραμματισμένα θέματα που έχουμε για την ερχόμενη περίοδο. Επίσης, στις 25 του Οκτώβρη, καλούμε όλες τις γυναίκες στον Γαλαξία, θα τους προσφέρουμε καφέ και θα μιλήσει η ογκολόγος, η κυρία Χαμαλίδου, επάνω σε θέματα που μόνες τους οι γυναίκες μπορούν να δουν, να ψάξουν και να δουν αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα ή δημιουργείται κάποιο πρόβλημα που θα τις ανησυχήσει. Θα έχουμε επίσης την διατροφολόγο, την κυρία Παντερμά Ιωάννα, η οποία θα μας μιλήσει για τα θέματα της διατροφής, η οποία μας προφυλάσσει από τον καρκίνο. Είναι σπουδαία θέματα και σε αυτά και θα παρακαλέσουμε τις καβαλιώτισσες να έρθουν να τα παρακολουθήσουν. Αυτά έχει προγραμματίσει ο σύλλογός μας και αυτά κάνει μέσα στις δράσεις. Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Ο σύλλογός μας βρίσκεται κοντά στους καρκινοπαθείς, προσφέροντας και οικονομική βοήθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να υπάρξει ασθενής, το να υπάρξει καρκινοπαθής και να μην έχει τα μέσα διαβίωσης, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εμείς προσπαθούμε μέσα στα μέσα που έχουμε τα οικονομικά να το ανακουφίσουμε. Το άλλο το σπουδαιότερο θέμα και ότι η κύρια εργασία μας γίνεται πάνω στο ογκολογικό τμήμα. Στο ογκολογικό τμήμα όπου είμαστε δίπλα στους ασθενείς. Με τις θαυμάσιες εθελόντριές μας είμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε τον χρόνο της αναμονής τους όσο το δυνατόν πιο άνετο. Να τους δώσουμε την παρηγορητική εκείνη η κουβέντα η οποία θα τους στηρίξει. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η κυρία Γκλάβα, η κυρία Νίκη, η οποία βρίσκεται πάνω στο ογκολογικό τμήμα προσφέροντας τις βοήθειες της.